Συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας με το χαμόγελο του παιδιού. Συνάντηση του Δημάρχου Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη με τον πρόεδρο του οργανισμού Κώστα Γιαννόπουλο. Ευθύνες σε μέλη της διοίκησης Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για τη μη απόδοση σπόρων σε αγρότες βλέπει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ορεστιάδας Πέτρος Χασανίδης. Από την αρχή του μήνα ξεκίνησε η καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης. Πότε θα πετάξουν τα ελικόπτερα? Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 13 Απριλίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Την Ορεστιάδα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος. Ο κύριος Γιαννόπουλος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη, όπου και συζήτησαν για την μεγαλύτερη συνεργασία του Δήμου και του οργανισμού. Στη συνάντηση μπήκαν οι βάσεις για ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία και μάλιστα σε μόνιμη βάση. Πολύ θετικό και κλίμα συνεργασίας είναι πλέον το κλίμα μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Χαμόγελου του Παιδιού. Ο Δήμος και το Χαμόγελο του Παιδιού έχουν ήδη ξεκινήσει συνεργασία με σκοπό να την επεκτείνουν, με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστα Γιαννόπουλο να τονίζει ότι το Χαμόγελο θέλει να σταθεί αλογός στις δράσεις του Δήμου Ορεστιάδας. Ο σκοπός της επίσκεψης είναι να υπογράψουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας με την περιφέρεια. Αλλά ο σκοπός της επίσκεψής μας στην Ορεστιάδα είναι και στο Δήμο και με τον Δήμαρχο, είναι γιατί έχουμε ξεκινήσει μια ανοιχτή. Έχουμε ανοίξει μια γραμμή και που είναι συνέχεια ανοιχτή προκειμένου να βρούμε τρόπους και συνέργειες για να συμπληρώσουμε και να βοηθήσουμε το έργο που ήδη γίνεται στην Ορεστιάδα με αξιόλογους συνεργάτες και να βάλει και το χεράκι του το χαμόγελο με τη τεχνογνωσία του, με τις δυνατότητές του προκειμένου να πάει ακόμη καλύτερα αυτό που γίνεται. Γιατί αυτό είναι ο δικός μας ο σκοπός, να συμπληρώνουμε θεσμούς και ομάδες τοπικών, γιατί πιστεύουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση πάρα πολύ. Η μόνη μας ελπίδα είναι αυτή. Και όταν υπάρχουν φωτισμένοι άνθρωποι που έχουν διάθεση να κάνουν τη διαφορά, εμείς θέλουμε να σταθούμε αρρωγοί και να τους υπηρετήσουμε. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά ναι, αυτός είναι ο σκοπός μας. Και χαιρόμαστε γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, που μαζί με τους συνεργάτες μας επισκέφθηκαν σήμερα. Όντως, όπως προείπε, έχουμε αρχίσει πριν λίγο χρονικό διάστημα μια, νομίζω, ξεκάθαρη συζήτηση. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε ως Δήμος Ορεστιάδος την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τη μεθοδικότητα που έχει το Χαμόγελο του Παιδιού, που το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείται, με την αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μέσα σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε στα πλαίσια μιας κοινωνικής πολιτικής να μπορέσουμε να παράσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους συνδημότες μας και κυρίως στις ευπαθείς ομάδες, θεωρούμε ότι έχουμε βρει έναν πολύ δυνατό συμπαραστάτη σε αυτά τα βήματα που ήδη κάνουμε, έτσι ώστε να βελτιωθούμε, αλλά και σε κάποια επόμενα βήματα που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Σίγουρα ο δρόμος αυτός είναι μακρύς. Σίγουρα θα έχουμε δυσκολίες. Το θετικό είναι ότι ξεκινάμε με μια θετική προδιάθεση, η οποία, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και ακριβής, θα γαλουχηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα αποδειχθεί αν αξίζουμε τη συμπαράσταση του Χαμόγελου του Παιδιού, που εγώ θεωρώ ότι θα το αποδείξουμε στην πορεία, έτσι ώστε να δυναμώσουμε και εμείς ως πάροχος κοινωνικών υπηρεσιών και να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό αυτήν την τεράστια εμπειρία. Θα ξεκινήσουμε με κάποιες δράσεις που είναι πολύ σημαντικές για μας, αλλά κυρίως για τους επωφελούμενους της περιοχής. Θέλουμε να διαμορφώσουμε αυτήν τη σχέση βήμα-βήμα, χωρίς βιαστικές κινήσεις, να μπορέσουμε να φτιάξουμε έτσι ένα πιο στέρεο οικοδόμημα μέσα σε αυτό το πλαίσιο του γενικού που λέγεται κοινωνική στήριξη. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι με την θετική προδιάθεση θα μπορέσουμε να πετύχουμε αρκετά πράγματα. Πάντως, ο Δήμος Ορεστιάδας και το Χαμόγελο του Παιδιού έχουν προγραμματίσει μεγαλύτερη διαρκή συνεργασία, χωρίς όμως σε αυτή τη φάση να υπάρχει κάτι το ανακοινώσιμο. Βρήκαμε αρκετά πράγματα που μπορούμε. Τα έχει βάλει με βλάβια ο Δήμαρχος 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Το 7ο λοιπόν θα το δούμε, αλλά όλα τα άλλα είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν και να το υλοποιήσουν οι συνεργάτες μας άμεσα. Έχουμε κάτι ανακοινώσιμο για το 7ο. Δεν ξέρω, ο Δήμαρχος διαγραφεί. Για να προλάβω την ερώτησή σας, για να μην την επαναλάβετε, αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να ανακοινώσουμε πολλά περισσότερα.
αλλά να είστε σίγουροι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχετε να ασχοληθείτε με πάρα πολλά θέματα όσον αφορά αυτήν την συνεργασία που ξεκινάει και θα ήθελα με καλύτερους ιονούς και θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κύριο Γιαννόπουλο και στο πρόσωπό του όλους τους ανθρώπους που αποτελούν το χαμόγελο του παιδιού. Μέλη της διοίκησης και όχι όλο το διοικητικό συμβούλιο βλέπει ως υπεύθυνους για τη μη παράδοση σπόρων στους αγρότες που καλλιεργούν τέφλα στην περιοχή δραστηριότητας του εργοστασίου Ζάχαρης Ορεστιάδας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ορεστιάδας, Πέτρος Χασανίδης. Ο κ. Χασανίδης τονίζει ότι η λύση πρέπει να δοθεί άμεσα με κυβερνητική παρέμβαση. Για σχέδιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, με στόχο το κλείσιμο του εργοστασίου Ζάχαρης Ορεστιάδας, μιλάει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ορεστιάδας, Πέτρος Χασανίδης. Παράλληλα, ο κύριος Χασανίδης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην δίνονται σπόροι σε αγρότες στην περιοχή της Ορεστιάδας, τη στιγμή μάλιστα που στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει ξεκινήσει η σπορά. Η κατάσταση με τη ζάχαρη και με τον όλο προγραμματισμό είναι πρωτόγνωρη. Και εμείς που έχουμε αντιμετωπίσει, που νομίζαμε ότι έχουμε δει τα πάντα μέχρι σήμερα στην εταιρεία, πλέον έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό και πιστεύουμε ότι κάθε μέρα πλέον έχουμε να δούμε και κάτι καινούργιο. Εάν εξετάσουμε όμως το γεγονός προσεκτικά, γιατί υπάρχει μια συνέχεια, υπάρχει μια ιστορία σε όλη αυτή την κατάσταση, θα δούμε ότι όλα είναι ένα μεγάλο σχέδιο μεθόδευσης συγκεκριμένων ανθρώπων μέσα στη διοίκηση, που από την πρώτη στιγμή που ήρθαν είχαν ως σκοπό τους να μεταλλάξουν, να μεταμορφώσουν την εταιρεία αυτή από μια παραγωγική σε μια εμπορική εταιρεία. Και ο πρώτος στόχος, έτσι όπως τον είχαν θέσει και το είχαν ξεκαθαρίσει, ήταν το εργοστάσιο της Ορεστιάδος. Και όχι μόνο το εργοστάσιο της Ορεστιάδος ως λειτουργική μονάδα, αλλά και τεφλοκαλλιέργεια γενικά στην περιοχή μας. Θέλουν να τελειώσουμε την τεφλοκαλλιέργεια, θέλουν να τελειώσουμε το εργοστάσιο της Ορεστιάδος. Παρουσιάζουν διάφορα σενάρια, διάφορα νούμερα, προσπαθούν να πείσουν κάποιους στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να δουλέψει η περιοχή, δεν είναι ασύμφορη και όλα αυτά τα φεδρά και τα εσχρά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Δυστυχώς, όλη αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει αυτό το απίστευτο μπάχαλο που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, από σέρες και κάτω να δίνονται σπόρια και από σέρες και πάνω να μην δίνονται σπόρια, να μην έχει ξεκινήσει η σπορά. Δεν ξέρω αν έχει πάρθει κάποια τέτοια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει πάρθει τέτοια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη έχω την εντύπωση ότι η εντολή που είχε η διοίκηση από την κυβέρνηση ήταν να ξεκινήσει σπορά στο σύνολο της επικράτειας. Άρα λοιπόν εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα με ποιανού εντολή και με ποιανού ιδέα ήταν αυτή να αποκλείσει την δικιά μας περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, από τη διαδικασία της σποράς. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ορεστιάδας τονίζει με νόημα ότι κάθε μέρα που περνάει και δεν δίνονται σπόροι στους αγρότες του Εύρου και της Ροδόπης, χάνονται χρήματα από την εταιρεία. Οι ευθύνες είναι τεράστιες. Η εταιρεία και τα εργοστάσια οδηγούνται στο μαρασμό, στο κλείσιμο. Ζούμε, είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει σε κάποιους, μέρες 2014. Τότε είχαμε σπορά στην περιοχή, τώρα δεν έχουμε ούτε σπορά. Και αυτή η ιστορία πρέπει να λήξει άμεσα. Εμείς περιμένουμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, συγκεκριμένα από τον κύριο Χαρίτση, ξέροντας ότι πραγματικά έχει ασχοληθεί απίστευτα με όλο αυτό το θέμα της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, να δώσει μία λύση πραγματική. Και αυτή η λύση πρέπει να δοθεί σήμερα. Κάθε μέρα που περνάει, το εργοστάσιο, η περιοχή μας κάνει 1.000 με 1.500 στρέμματα τέφλων, καλλιέργεια τέφλων, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χάνουμε δηλαδή ζάχαρη, χάνονται εισοδήματα από την εταιρεία και θα έρθουν πάλι αυτοί οι κύριοι, οι φωτεινοί παντογνώστες, να μας κουνάνε το δάχτυλο του χρόνου ότι το εργοστάσιο έχει ελλείμματα και έχει ζημίες. Βέβαια, το εργοστάσιο από μόνο τους δεν παρουσιάζουν ζημίες. Οι ζημίες βγαίνουν από τις αποφάσεις που παίρνουν οι εκάστοτε διοικήσεις για τον τρόπο που θα λειτουργήσει η εταιρεία. Ο κύριος Χασανίδης μιλάει για σκάνδαλο και ζητάει παρέμβαση από την κυβέρνηση. Όλη η ιστορία, έτσι όπως εξελίσσεται, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο οικονομικό και πολιτικό. Με ποια έννοια? Ότι προσπαθούν κάποιοι δια της ολισθήσεως, πηγαίνοντας δηλαδή πίσω την διαδικασία, να κλείσει το εργοστάσιο της Ορεστιάδος ή να καταστεί ανενεργό από άποψη σποράς και να πούν ορίστε, πλέον δεν υπάρχουν στρέμματα, άρα γι' αυτό δεν λειτουργούμε το εργοστάσιο και έχουμε πρόβλημα.
Αυτό έχει μπει μέσα στο φωτεινό τους μυαλό, αυτό προσπαθούν να υλοποιήσουν. Εμείς το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Εξάλλου ήσασταν εσείς αυτοί που βγάλετε το θέμα με την απόφαση που πάρε πίσω, ξαναπάρ την πίσω, θα λειτουργήσουμε, θα κλείσουμε τα εργοστάσια. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός τους. Συγκεκριμένων ανθρώπων μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτός ήταν ο σχεδιασμός τους. Το είπαμε από τότε, το καταγγείλαμε από τότε. Κάναμε έναν τεράστιο αγώνα να ενημερώσουμε τους πάντες ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός που θα οδηγήσει την εταιρεία σε μαρασμό, το σύνολο της εταιρείας σε μαρασμό, με πρώτο στόχο το εργοστάσιο της Ορεστιάδος και την περιοχή μας. Εξακολουθούμε να το λέμε, να το φωνάζουμε, το εξηγήσαμε αυτό το πράγμα. Οι αποφάσεις βέβαια δεν μπορούμε να τις πάρουμε εμείς. Τις αποφάσεις τις παίρνει η κυβέρνηση, τις παίρνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι πλήρως ενημερωμένη πλέον για τα πάντα. Βλέπει να εξελίσσεται ένα σενάριο μπροστά στα μάτια της. Το ερώτημα είναι ότι ή θα συμμετέχει σε αυτό το σενάριο που εξελίσσεται ή θα το σταματήσει. Εγώ πιστεύω και θέλω να πιστεύω και πιστεύω ειλικρινά ότι θα το σταματήσει. Περιμένουμε σήμερα, αύριο, να δούμε ποια είναι η εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα. Για ακόμη μια χρονιά, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ξεκίνησε την καταπολέμηση των κουνουπιών. Στην καταπολέμηση θα ενταχθούν και δύο ελικόπτερα για τον Εύρο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος αεροψεκασμός στο νότιο τμήμα του Εύρου και την ερχόμενη εβδομάδα στο βόρειο τμήμα του νόμου. Μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας ήρθε και η καταπολέμηση των κουνουπιών. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει ξεκινήσει τους ψεκασμούς ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ενοχλητικών εντόμων. Η περίοδος των ψεκασμών ξεκίνησε από 2 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ένα εξάμηνο. Και εάν απαιτηθεί, θα δοθεί και παράταση. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι της καταπολέμησης η προνεφοκτονία. Είναι η πιο αποτελεσματική, η πιο οικονομική και ο λιγότερο επιβαρυντική για το περιβάλλον. Τα υλικά, τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι σε υγρία και κοκκόδη μορφή. Για να έχει όμως επιτυχία όλος αυτός ο σχεδιασμός και όλη αυτή η δράση, χρειάζεται να γνωρίζουμε καταρχήν το είδος των κουνουπιών που ενδημούν στην περιοχή μας και να έχει γίνει και πλήρης καταγραφή και χαρτογράφηση των περιοχών όπου ενδημούν τα κουνούπια. Αυτά υπάρχουν, είναι γνωστά. Αλλά αλλάζουν αυτά? Όχι, αλλά φέτος όμως θα αλλάξουν και έχουν αλλάξει γιατί είχαμε τις πλημμύρες. Είχαμε 90.000 πλημμυρισμένα στρέμματα επιπλέον, τα οποία θα μας δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Οι αεροψεκασμοί γίνονται σε όλη την περιφέρεια, ενώ στον Εύρο θα υπάρχουν 2 ελικόπτερα. Ένα στο βόρειο τμήμα και ένα στο νότιο. Είχαμε προβλέψει στον διαγωνισμό για το 2018 να έχουμε 2 ελικόπτερα στο νομό Εύρο. Ένα στην Αλεξανδρούπολη σε μόνιμη βάση και ένα στην Ορεστιάδα. Οπότε πιστεύουμε θα δώσουμε τις μάχες με τα κουνούπια και τις δίνουμε. Αυτή τη στιγμή στο νομό έχουμε 8 συνεργεία επίγεια, τα οποία ψεκάζουν ολόκληρη αυτή την εβδομάδα. Είχαμε 4 την προηγούμενη εβδομάδα και από Δευτέρα θα είναι 10. Είναι ο ανώτερος αριθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο το νομό. Που σημαίνει ότι αυτά τα νούμερα, τα 10 συνεργεία, πέρυσι το 2017, τα είχαμε μήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή στη full season που λέμε των κουνουπιών. Φέτος ξεκινήσαμε από τον Απρίλιο. Η καταπολέμηση είναι δύσκολη όχι μόνο λόγω των πλημμυρών, αλλά και λόγω της μεγάλης έκτασης των οριζόνων της γειτονικής Τουρκίας. Όπως σας είπα, δεν είναι μόνο τα 90.000 πλημμυρισμένα στρέμματα που έχουμε στο νομό, είναι και από απέναντι άλλα τόσα πλημμυρισμένα εκτός των οριζόνων που έχουν οι Τούρκοι και είναι 500.000 στρέμματα, ενώ εμείς έχουμε γύρω στις 10.000 στρέμματα οριζόνων μέσα στο νομό Εύρου, που δεν συγκρίνεται φυσικά. Αλλά γι' αυτό και προσπαθούμε να, με τα ελικόπτερα να κάνουμε τους ψεκασμούς που απαιτούνται στην περιοχή μας. Ο πρώτος αεροψεκασμός στον Εύρο θα γίνει το Σάββατο 14 Απριλίου. Αύριο το πρωί στις 6.30 ξεκινάει στο νότιο Εύρο το πρώτο ελικόπτερο να κάνει τους ψεκασμούς. Κυριακή ή Δευτέρα μάλλον θα έχουμε και στο βόρειο Εύρο. Αλλά στο νότιο ξεκινάμε αύριο Σάββατο τα χαράματα. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιο Κουλόγλου. Κύριε Κουλόγλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο λόγος συζήτησής μας είναι η συζήτηση που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την σύλληψη των 2 Ελλήνων στρατιωτικών και την κράτησή τους στην Τουρκία. Τι ακριβώς θα συζητήσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Θα συζητήσουμε την υπόθεση των 2 Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται παράνομα χωρίς να τηρείται καμία σχετική νομική διάταξη, διεθνείς κανόνες και διεθνείς πρακτικές. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά που. Από τις σπάνιες φορές που
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του θα εξετάσει, θα συζητήσει και θα βγάλει ψήφισμα, απόφαση για τις σχέσεις μίας χώρας μέλους με μια τρίτη χώρα. Συνήθως δεν γίνεται αυτό. Και αυτό δείχνει τη σημασία που αποδίδουν όλοι και στην καταδίκη των αντιδημοκρατικών παρεκκλήσεων της Τουρκίας, αλλά και στην δίκη της Ελλάδας. Μάλιστα. Η συζήτηση θα γίνει και με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Φεντερίκα Μογκερινή. Υπάρχει, κύριε Κούλογλου, το ενδεχόμενο κάποιο ψήφισμα να οδηγήσει και στην απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών? Κοιτάξτε, πρόκειται για πολιτική πίεση. Δεν μπορεί να εξαναγκάσει προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τον Ερντογάν να απελευθερώσει τους δύο. Ασφαλώς μετά την απόφαση και του Συμβουλίου Κορυφής που είχαμε πριν από 15-20 μέρες, που επίσης ήταν πολύ, πολύ κριτική, επικριτική για το τουρκικό καθεστώς, νομίζω ότι η απόφαση όλων των ευρωβουλευτών, γιατί σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες θα υπεροψηφίσουν, θα είναι ακόμα μια πολύ ηχηρή προειδοποίηση προς τον Ερντογάν ότι πρέπει να σταματήσει να κρατάει ομήρους. Να τολμήσω να ζητήσω μια εκτίμησή σας αν θα έχει γρήγορο τέλος αυτή η περιπέτεια. Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει να περιμένουμε, δεν είναι θέμα ημέρων. Κανονικά ο Ερντογάν ακολουθεί μια πολιτική που τους κρατάει τέτοιους ανθρώπους και τους παζαρεύει για να πάρει άλλα ανταλλαγμένα. Το ίδιο έχει κάνει και με έναν Γερμανό δημοσιογράφο που κρατούσε επί ένα χρόνο. Το ίδιο έχει κάνει και με έναν Αμερικανό πάστορα. Και τους κρατάει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει να πιστεύω όμως ότι ο καιρός δεν θα είναι τόσο μακριά, δεν θα δει τόσο πολύ, λόγω των πολιτικών πιέσεων και των εξελίξεων που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Κούλογλου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Παρακαλώ. Σχεδόν καθημερινή είναι η παρουσία προσφύγων και λαθρομεταναστών σε χωριά και στις πόλεις του Εύρου. Οι παράνομες διελεύσεις των συνόρων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ αύξηση των μεταναστευτικών ροών παρατηρείται και στα νησιά. Συνεχίζουν να είναι πολύ αυξημένες οι μεταναστευτικές ροές στον Εύρο. Καθημερινά, σε χωριά αλλά και μέσα στην Ορεστιάδα, κάτοικοι βλέπουν ανθρώπους οι οποίοι λίγο πριν είχαν περάσει παράνομα τα σύνορα. Είδα προηγουμένως καμιά 50 άτομα, μικρά παιδιά, 20 χρονών, 15 χρονών, 10 χρονών, 3 χρονών, καμιά 50 ήταν. Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, γιατί εδώ τώρα στην πόλη τη δικιά μας, εμείς δεν είμαστε μαθημένοι που λαθρομετανάστες. Αρχίζουν τα δύσκολα και εδώ σε εμάς τώρα, όπως αρχίζαν κάτω παλιά, προς τα νησιά. Τώρα έχουμε και εδώ, ήρθαν σήμερα 50, προχτιά ήρθαν καμιά 40, αύριο θα έρθουν 100. Και αρχίζει το πρόβλημα της Ορεστιάδος και εδώ σε εμάς. Είναι δύσκολη η κατάσταση αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν εδώ. Θέλουν να φάνε, θέλουν να πιούν, θέλουν να κοιμηθούν. Κάπου πρέπει να τακτοποιηθούν. Μωρά παιδιά έχουν. Κάθε μέρα έρχονται 10, 15, 20, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Σήμερα ήρθαν 20. Μικρά παιδιά, μεγάλη. Η λαθρομετανάστευση υφίσταται, είναι από το 2000 τόσο, οπότε γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι τραγική η κατάσταση, όντως, δεν μου αρέσει καθόλου. Φοβάμαι πάρα πολύ και για τον τόπο μου και για τη χώρα μου. Είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα πλέον, δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτα. Το τελευταίο διάστημα βλέπω μια αύξηση των μεταναστευτικών ροών και στα δύο κομμάτια, και στο βόρειο και στο νότιο Εύρο, αλλά μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο κομμάτι του Βόρειου Εύρου. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα αυτή η αύξηση και βέβαια υπάρχει αύξηση, θα ήθελα να πω, όχι μόνο και στον Εύρο, αλλά και στα νησιά. Συνεχής είναι και οι συλλήψεις διακινητών, καθώς οι μεταναστευτικές πιέσεις είναι μεγάλες. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε 3 συλλήψεις διακινητών σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις στον ομό μας και μία στον ομό Ροδόπης. Νομίζω ότι όλο το πρόβλημα είναι η στάση της γείτονας χώρας. Όταν δεν υπάρχει συνεργασία από την πλευρά της Τουρκίας για να σταματήσουμε όλους αυτούς τους εγκληματίες λαθροδιοκινητές, νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα το οποίο θα συνεχιστεί. Πριν λίγες μέρες, ομάδα προσφύγων είπε στους αστυνομικούς που τους εντόπισαν ότι μια γυναίκα και 3 παιδιά πνίγηκαν στον Εύρο.
Παρά τις έρευνες των αστυνομικών δεν βρέθηκε κανένα ίχνος τους, όμως πολλές φορές οι αστυνομικοί αλλά και κάτοικοι εντοπίζουν νεκρούς. Είναι από τις περιπτώσεις οι οποίες και εμάς μας ταρκουνάει, βέβαια όλους τους ανθρώπους μας ταρκουνάει σαν άνθρωπους, γιατί συναντάμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπους, είτε το χειμώνα να είναι παγωμένοι και να έχουν πεθάνει, είτε ακόμα και άνθρωποι να πνίγονται και κυρίως μικρά παιδιά. Εμένα προσωπικά με προβληματίζει πάρα πολύ και λόγω ότι όλο αυτό το διάστημα ο ποταμός μας, ο Εύρος, ήταν πάρα πολύ πλημμυρισμένος και φουσκωμένος, όπως λέμε εδώ, στην περιοχή μας, φοβάμαι ότι μην έχουμε αργότερα ξεβραστούν και άλλα θύματα, στην στη θάλασσα. Οι νέες πολεμικές σιρήνες που ακούγονται στη Συρία προκαλούν ανησυχία για νέα μεταναστευτικά κύματα. Είναι το θέμα στανάχωρο και για αυτούς και για μας. Αλλά δεν περνάει από το χέρι μας τίποτα. Ας όψονται αυτοί που ξεσπιτώνουν τους ανθρώπους αυτούς από εκεί και τι να κάνουν, θα υποστούμε τις συνέπειες και αυτοί και εμείς. Έρχονται οι λαθροκατανάστες από τη στιγμή που έχουν πόλεμο εκεί. Έρχονται σε εμάς, αλλά δυστυχώς πολλοί κόσμος έρχεται. Τι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα, τόσους λαθρομετανάστες, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε. Αυτοί πάντα ήταν και θα υπάρχει πάντα από εδώ πέρα λαθρομετανάστες. Δυστυχώς οι Τούρκοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τους μπρόχνουν, εμείς τους δεχόμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Αυτά είναι θέμα κυβερνητικό. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα, να μπορούν να έρχονται ή να τους παίρνουν κάποιοι να τους πάνε εκεί που πρέπει να τους πάνε. Δεν μπορούν να έχουν ελεύθεροι στον δρόμο. Δείτε στον δρόμο τι γίνεται, τρέλα είναι. Περπατάνε με τα πόδια, κινδυνεύουν να χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο. Το δεν είναι πολιτική. Το είναι τρελοκομείο αυτό. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Ελπίζω να το αντιμετωπίσω. Εκτιμώ όμως ότι η λαθρομετανάστευση θα μας απασχολεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε πρόβλημα λαθρομετανάστευσης, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην γύρω περιοχή. Εγώ είμαι κοντά στους Ευζώνους. Δηλαδή, περιττώ να σας πω ότι το Πολύκαστρο, έξω από το Πολύκαστρο, αριστερά-δεξιά έχουν κάνει ολόκληρα χωριά. Και έρχεται ο κόσμος συνέχεια. Φόβος υπάρχει. Σιγουριά δεν υπάρχει, ο κόσμος φοβάται, λαιλασίες στο φουλ, θέλετε από ζώα, από αυτοκίνητα, από μαγαζιά, αλλά τι να κάνουμε, άνθρωποι είναι και αυτοί. Κάτι πρέπει να κάνουμε και για αυτούς. Όχι εμείς, μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος. 4 μήνες μετά την επιβολή ειδικού τέλους για χρήση πλαστικής σακούλας, οι έμποροι οι οποίοι τις διαθέτουν, στους καταναλωτές φυσικά, υποχρεούνται να αποδώσουν το περιβαλλοντικό τέλος μέχρι τις 30 Απριλίου. Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι η χρήση πλαστικής σακούλας φαίνεται πως έχει μειωθεί αισθητά. Μέχρι 30 Απριλίου καλούνται να πληρώσουν το περιβαλλοντικό τέλος οι έμποροι που διαθέτουν στο καταναλωτικό κοινό πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Το περιβαλλοντικό τέλος θα αποδίδεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το ποσό θα πηγαίνει ολόκληρο στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Συνήθως τα πετάω στον κάδο, αλλά όταν θέλω να κάνω πολλή ανακύκλωση, κάνω ανακύκλωση πολύ καλά. Έχει νυχθεί, τουλάχιστον 50%. Όχι, δεν τις φαίνεται ακριβή, για το περιβάλλον. Για το περιβάλλον, Αμερική το υπολογίζουν και τα 4 λεπτά τα υπολογίζουν. Το τέλος του μηνός μαζί με το ΦΠΑ βγαίνει και το αυτό. Ακόμα δεν έχει βγει, δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνουν, αλλά πάντως θα... Πρέπει να ξέρουν πώς γίνεται. Πάντως, οι καταναλωτές έχουν ευαισθητοποιηθεί με αποτέλεσμα η χρήση πλαστικής σακούλας να έχει μειωθεί αισθητά. Πάλι χρησιμοποιούμε πλαστικές, νομίζω. Νομίζω υπάρχει άλλος τρόπος για να το κάνεις αυτό περιβαλλοντικά. Άμα θες, μπορείς να το κάνεις. Δεν χρειαζόταν αυτό με τις σακούλες. Μια χάρτη είναι για πολλές χρήσεις. Έτσι, έχω μειώσει πάρα πολύ. Με τη σακούλα των σκουπιδιών. Τη μαύρη. Ναι, έχουμε πάρει φασμάτινη. Κάνουμε ανακύκλωση όσο μπορούμε, βέβαια. Χρησιμοποιώ σπάνια βέβαια, αλλά χρησιμοποιώ. Σε σακούλα τα πετάω.